Σε αυτό το βίντεο θα δείξω πώς μπορούμε να συνδέσουμε ένα kit τηλεχειρισμού σαν αυτό, σε έναν υπολογιστή, ώστε να μπορούμε να το ανάβουμε με ένα τηλεκοντρόλ σαν αυτό. Γιατί να θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Καταρχάς μπορεί η πρόσβαση στον υπολογιστή να είναι δύσκολη, να είναι για παράδειγμα κάτω από κάποιο γραφείο, μέσα σε κάποιο ντουλάπι, οπότε να μην είναι τόσο εύκολο να βρούμε το κουμπί και να το πατήσουμε για να ξεκινήσει. Επιπλέον μπορούμε με τη μέθοδο αυτή να απενεργοποιήσουμε τελείως το κουμπί μπροστά στον υπολογιστή και να ξεκινάει μόνο με το τηλεκοντρόλ. Ή μπορεί να έχουμε και το κουμπί παράλληλα, οπότε να ξεκινάει είτε με τη μία μέθοδο είτε με την άλλη. Αν το συνδέσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινάει μόνο με το τηλεκοντρόλ, τότε κανένας άλλος δεν μπορεί να ξεκινήσει τον υπολογιστή μας. Τώρα πώς ξεκινάει κανονικά ο υπολογιστής? Όταν είναι σβηστός αλλά στην πρίζα, όλες οι παροχές που έρχονται από το τροφοδοτικό είναι απενεργοποιημένες, εκτός από το MOV καλώδιο εδώ πέρα, το οποίο δίνει 5 volt. Έτσι, κάποια τμήματα της μητρικής είναι ενεργά συνεχώς, ακόμα και όταν είναι σβηστός ο υπολογιστής, και περιμένουν κάποιο σήμα ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί. Το σήμα αυτό μπορεί να είναι από το διακόπτη, μπορεί όμως να είναι από το πληκτρολόγιο ή από USB ή από το Wake on LAN. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξεκινήσει ένας υπολογιστής. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ο διακόπτης, ο οποίος συνδέεται σε αυτά τα δύο pin που γράφει Power Switch. Όταν εμείς πιέζουμε το διακόπτη, τότε στιγμιαία αυτά τα δύο pin ενώνονται μεταξύ τους. Και θα το κάνω τώρα. Και αυτό δίνει εντολή για να πάρει μπρος ο υπολογιστής. Οπότε με οποιοδήποτε τρόπο, αν καταφέρουμε εμείς να κάνουμε αυτά τα δύο πίνα να ενωθούν στιγμιαία, τότε ο υπολογιστής θα ξεκινήσει. Και εδώ είναι που έρχεται η μονάδα τηλεχειρισμού. Αυτή η μονάδα έχει πάνω της δύο ρελέ και ελέγχεται το καθένα με το κάθε ένα κουμπί από αυτά τα δύο. Το α ελέγχει αυτό το ρελέ, ακούστηκε που ενεργοποιήθηκε. Το β ελέγχει το διπλανό του. Τι είναι το ρελέ? Το ρελέ είναι ένας ηλεκτρικά ελεγχόμενος διακόπτης. Εδώ έχω ένα από τους πιο συνηθισμένους τύπους με τα 5 ποδαράκια, όμως υπάρχουν και άλλοι τύποι που έχουν παραπάνω ή λιγότερα. Και αυτό είναι το εσωτερικό σχεδιάγραμμά του. Το ρελέ εσωτερικά έχει έναν ηλεκτρομαγνήτη και ένα έλασμα το οποίο είναι μαγνητικό και μπορεί να μετακινηθεί. Αυτά τα δύο ποδαράκια είναι που ελέγχουν τον ηλεκτρομαγνήτη. Όταν ο ηλεκτρομαγνήτης δεν είναι ενεργοποιημένος, τότε το έλασμα, επειδή είναι σαν ελαττήριο, πηγαίνει και ακουμπάει πάνω σε αυτή την επαφή, η οποία ονομάζεται NC ή Normally Closed. Όταν ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρομαγνήτης, αυτό το έλασμα τραβιέται προς τα κάτω και πάει και ακουμπάει σε αυτή την επαφή, ενώ αυτή πλέον μένει ανοιχτή. Αυτή είναι η επαφή Normally Open ή NO όπως το σημειώνει συνήθως. Εδώ έχω ανοίξει το ρελέ για να δούμε πώς είναι από μέσα. Αυτό που είναι πίσω από την μπλε μονοτική ταινία είναι ο ηλεκτρομαγνήτης. Αυτό εδώ το κομμάτι δηλαδή. Εδώ σε αυτό το σημείο φαίνεται το έλασμα, το οποίο είναι σαν ελαττήριο και πάει πάνω κάτω, αυτό το κομμάτι δηλαδή. Εδώ στο πάνω μέρος είναι η επαφή NC και από κάτω είναι η επαφή NO και εδώ φαίνεται το ρελέ σε λειτουργία. Τώρα δεν δίνω τάση, οπότε το έλασμα έχει πάει προς τα πάνω από μόνο του, επειδή είναι σαν ελαττήριο. Μόλις δώσω τάση, ο μαγνήτης το τραβάει προς τα κάτω και κάνει επαφή με την άλλη επαφή. Στην περίπτωση του kit τηλεχειρισμού εδώ, ο ηλεκτρομαγνήτης ελέγχεται από τα κουμπιά. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι θα συνδέσω το ένα πιν της μητρικής στο common και το άλλο πιν στην επαφή NO. Επομένως, πιέζοντας στιγμιαία το κουμπί, ενεργοποιείται ο ηλεκτρομαγνήτης, κατεβαίνει το έλασμα κάτω
και ενώνει τα δύο πιν της μητρικής. Επειδή όμως από την εμπειρία μου, όταν αυτά τα βάζουμε στην τσέπη μας, πολλές φορές πατιούνται τα κουμπιά από μόνα τους και δεν θέλω να γίνει αυτό και να είμαι στη μέση κάποιας δουλειάς και να μου σβήσει ο υπολογιστής στα καλά καθούμενα. Γι' αυτό το λόγο και εφόσον έχω δύο ξεχωριστά ρελέ, θα τα συνδέσω σε σειρά, έτσι ώστε για να ανοίξει ο υπολογιστής ή για να σβήσει, να πρέπει να πατηθούν και τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα. Επομένως, έχω φτιάξει αυτό εδώ, το οποίο θα μπει πάνω στα πιν της μητρικής, και με αυτό το σειρματάκι θα συνδέσω τα δύο ρελέ μεταξύ τους. Επομένως, συνδέω το common του ενός με το normally open του άλλου ρελέ, και αυτό το καλώδιο θα πάει στο normally open του ενός και στο common του άλλου. Όμως εδώ έχουμε ένα θεματάκι, το οποίο είναι ότι αυτή η πλακέτα δουλεύει με 12 volt και η μητρική βγάζει 5. Οπότε το δοκίμασα με 5 volt και ναι μεν λειτουργεί το κύκλωμα, αλλά δεν έχει αρκετή δύναμη για να κλείσει ο ηλεκτρομαγνήτης. Οπότε δεν μπορούμε να το δουλέψουμε από 5. Γι' αυτό το λόγο έφτιαξα ένα μικρό boost converter από 5 σε 12, χρησιμοποιώντας αυτό το ολοκληρωμένο και δύο πυκνοτάκια. Το ολοκληρωμένο είναι αυτό εδώ, είναι της QLT Power, και ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ απλός. Τα pin 1 και 2 είναι η είσοδος των 5V και τα pin 3 και 4 είναι η έξοδος των 12V. Και απλά εδώ δείχνει κάποιες πυκνωτές να βάζουμε. Δεν διευκρινίζει ούτε χωρητικότητα ούτε τύπο πυκνωτή. Και εγώ έβαλα αυτούς εδώ τους μικρούς ηλεκτρολυτικούς που είχα και από ό,τι φαίνεται δουλεύει μια χαρά με αυτούς. Και μια δοκιμή τώρα, το έχω ρυθμίσει στα 5V. Εδώ φαίνεται ότι δουλεύει, ανάβει το λεντάκι. Όμως πατώντας τα κουμπιά δεν κάνουν κλικ τα ρελε, δεν δουλεύουν. Και τώρα το τροφοδοτώ πάλι με 5V, αλλά αυτή τη φορά μέσω του αυτοσχέδιου τροφοδοτικού. Και τώρα όντως δουλεύει. Και τα δύο κουμπιά μαζί, μια χαρά. Έχω συνδέσει τώρα τις επαφές του ρελέ που έφτιαξα προηγουμένως εδώ πάνω στη μητρική. Έχω συνδέσει τελείως πρόχειρα και την είσοδο του DC-to-DC converter στα συν 5V, το ένα καλώδιο και το άλλο στο μαύρο που είναι η γύρωση. Οπότε ώρα να κάνουμε μια δοκιμή. Εδώ φαίνεται ότι δουλεύει, έχει ανάψει το LED. Πατάω το ένα κουμπί και δεν κάνει τίποτα όπως θα έπρεπε. Πατάω το δεύτερο, επίσης δεν κάνει τίποτα. Τώρα αν πατήσω και τα δύο πρέπει να ανάψει κανονικά. Φυσικά όταν έρθει η ώρα να το βάλουμε μέσα στον υπολογιστή μας, πρέπει να κάνουμε πολύ καλές συνδέσεις, να μην έχουμε τίποτα μεταλλικό εκτεθειμένο, όπως για παράδειγμα εδώ το κάτω μέρος του τροφοδοτικού που είναι χύμα. Καλές συνδέσεις ώστε να μην έχουμε βραχυκυκλώματα και να δουλεύει το σύστημα μια χαρά. Και τώρα έχω προσαρμόσει το σύστημα στον κανονικό μου υπολογιστή. Αυτό είναι το τροφοδοτικό το οποίο το έχω τυλίξει με μονωτική ταινία και η παροχή απλά την έχω σφινώσει στο από πάνω μέρος της φύσας χωρίς να έχω κόψει κάποιο καλώδιο. Το κόκκινο πάει στο μοβ και το καφέ στο μαύρο και αυτά τα καλωδιάκια πάνε εκεί που κανονικά πηγαίνει το καλώδιο του διακόπτη στο μπροστινό πάνελ. Αυτή τη στιγμή αυτό το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο, οπότε ο μπροστινός διακόπτης δεν δουλεύει. Ο υπολογιστής μπορεί να πάρει μπροστά μόνο με τον τηλεχειρισμό. Αν θέλαμε να δουλεύει και το κουμπί, θα έπρεπε να κόψω αυτά τα καλώδια και να τα συνδέσω πάνω σε αυτά εδώ. Οπότε πάμε να δούμε αν δουλεύει το σύστημα. Ο υπολογιστής είναι σβηστός αυτή τη στιγμή. Εδώ φαίνεται ότι έχει ρεύμα ο δέκτης. Εδώ που είναι ο μπροστινός διακόπτης, αυτό είναι για το power, αυτό είναι το reset, δεν δουλεύει το power. Και εδώ είναι το τηλεχειριστήριο. Πατώντας το ένα πλήκτρο μόνο δεν κάνει τίποτα. Αν πατήσω και τα δύο, παίρνει μπρος. Αντίστοιχα, αν κρατήσω και τα δύο πατημένα για κάποιο διάστημα,
Είναι σαν να πατάω πατημένο το μπροστινό κουμπί, οπότε ο υπολογιστής σβήνει. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε πάλι σύντομα.